Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα βοτσαλάκια που μαζεύουμε κάθε καλοκαίρι από την παραλία. Θα φτιάξουμε όμορφα διακοσμητικά κάδρα με την Bostik Power Repair, η οποία πέρα από το ότι είναι μια διάφανη, δυνατή κόλλα με γρήγορη ορίμανση, έχει και μια πολύ βολική λεπτή μύτη για τις λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε την Bostik Power Repair, 3 κόντρα πλακέ ή ό,τι άλλο ξύλο έχετε, βότσαλα γυαλάκια της θάλασσας και λεπτά κλαδιά. Πριν ξεκινήσουμε, ας ετοιμάσουμε την Bostik Power Repair. Ανοίξτε τη συσκευασία και ξεβιδώστε το μαύρο και το γκρι πλαστικό πόμα. Αφαιρέστε το μαύρο δαχτυλίδι και ξαναβιδώστε το μαύρο και το γκρι πόμα. Βιδώστε μέχρι τέρμα, ώστε να τρυπήσει η αλουμινένια συσκευασία. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το μαύρο καπάκι και να πιέσετε τη συσκευασία μέχρι να αρχίσει να τρέχει η κόλλα. Πάμε να τοποθετήσουμε τα βότσαλα στα κάδρα. Ξεκινήστε από τα πέταλα. Επιλέξτε βότσαλα μακρόστενα με επίπεδη πλάτη για να κάτσουν όμορφα πάνω στο ξύλο. Ομαδοποιήστε τα σύμφωνα με το χρώμα τους και ξεχωρίστε τα καλύτερα 4-5 για κάθε λουλούδι. Ολοκληρώστε το λουλούδι με μία μικρή στρογγυλή πέτρα στο κέντρο. Βάλτε μουσικούλα και παίξτε με τις θέσεις τους μέχρι να σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Για τον κορμό των λουλουδιών θα χρησιμοποιήσουμε λεπτά κλαδιά. Κόψτε ένα κλαδί για κάθε λουλούδι και τοποθετήστε το ανάμεσα στα πέταλα. Αν έχετε και γυαλάκια της θάλασσας, μπορείτε να σχηματίσετε μία πεταλούδα. Για να ταιριάξουν καλύτερα τα κλαδιά ανάμεσα στα βότσαλα, μπορείτε να κάνετε τις άκρες τους μυτερές με ένα κοπίδι. Αρχίστε να κολλάτε βότσαλα και κλαδιά με την Bostik Power Repair. Θα δείτε ότι η Bostik Power Repair έχει άμεση συγκράτηση, ενώ είναι πολύ εύχρηστη η λεπτή γκρι μύτη. Αν δείτε ότι κάποιο κλαδί δεν κάθεται καλά πάνω στο ξύλο, μπορείτε να το συγκρατήσετε στη θέση του με χαρτοτενία, μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Μόλις κολλήσετε όλα τα υλικά, αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για μερικές ώρες. Αφαιρέστε τη χαρτοτενία και τα κάδρα σας είναι έτοιμα. Να πω εδώ ότι για το συγκεκριμένο project δοκίμασα επίσης την Bostik All Purpose και την Bostik Contact Adhesive, αλλά κατέληξα στην Bostik Power Repair λόγω της πολύ βολικής μικρής μύτης. Νομίζω φέτος θα δείτε τα βότσαλα στην παραλία με άλλο μάτι. Αν φτιάξετε κι εσείς τέτοια καδράκια, θα χαρώ πολύ να δω τις δημιουργίες σας. Καλό καλοκαίρι!